Ρημάζει μέρα με την ημέρα το φρούριο Ιτζεδίν, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης, η ιστορία του οποίου ξεκινά το 1872 και κορυφώνεται το 1972, όταν γίνεται σε αυτό η τελευταία εκτέλεση θανατικής ποινής στην Ελλάδα. Λειτουργήσε ως φρούριο μέχρι που αποχώρησαν οι Οθωμανοί από την Κρήτη, από την περιοχή, και ο Βενιζέλος με διάταγμά του το 1901 μετέτρεψε το φρούριο σε φυλακές, και μάλιστα σκληρές φυλακές, αφού ήταν εγκληματικές φυλακές. Ουσιαστικά λειτουργήσαν από το 1902, φιλοξενώντας εντός εισαγωγικών βαρυπινίτες, σε σκληρές συνθήκες και δύσκολες για την εποχή. Στις εγκληματικές φυλακές Καλαμίου φυλακίστηκαν ισχυρές πολιτικές φυσιογνωμίες του 20ου αιώνα. Κατά την περίοδο της δικτατορίας του Θεόδωρου Πάγκαλου, το 1924 κρατήθηκε στις φυλακές μεγάλος αριθμός πολιτικών αντιφρονούντων. Στη γερμανική κατοχή, οι κατακτητές της μετατρέπουν σε στρατιωτική βάση και αποθήκη. Το φρούριο ανοίγει και πάλι τα τελευταία χρόνια του εμφυλίου. Το 1948, από το κολαστήριο της Γιάρου μεταφέρονται στις φυλακές του Ιτζεδίν 105 πολιτικοί κρατούμενοι που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόσφατα επισκέφθηκε τις φυλακές Καλαμίου, όπου είχε φυλακιστεί πριν από 58 χρόνια ο Μανώλης Γλέζος. Και δημιούργησαν την ιστορία της κατασκοπίας και με φέρανε εδώ στο Καλάμι. Βέβαια, η φυλακή έχει εντελώς αλλάξει, δεν είναι όπως ήταν όταν ήρθα εγώ. Η φυλακή λειτουργήσε μέχρι το 1974 και μετά τη μεταπολίτευση εγκαταλείφθηκε, οπότε έμεινε χωρίς συντήρηση. Πέρασε στη δικαιοδοσία του πολεμικού ναυτικού και πριν από λίγα χρόνια στην ΕΤΑ. Το φρούριο Ιτζεδίν παραμένει κλειστό για το κοινό και παρά την πρόταση του Δημουχανίου να συντηρηθεί και να αναδειχθεί μαζί με το φρούριο της Απτέρας και την Ισίδα της Σούδας, δεν υπάρχει ανταπόκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο για το οποίο πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται και φορείς χρόνια τώρα για να αναστηλωθεί και να αναδειχτεί, και σαφώς θα πρέπει να ρίξουμε και λίγο το βάρος, μιας και θα μπορούσε να γίνει ένας πολύ μεγάλος χώρος πολιτισμού όπου θα φιλοξενούσε εκδηλώσεις, συνέδρια, και νομίζω ότι το αξίζει. Τους προηγούμενους μήνες το Ιτζεδίν άνοιξε για να φιλοξενήσει τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα. Μακάρι η ταινία να είναι η αφορμή να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους αρμόδιους και τις κρατικές υπηρεσίες, ώστε να διασωθεί το κτίριο του Ιτζεδίν, διότι είναι ένας χώρος με βαρύ φορτίο μνήμης που καλό είναι να μην το παραμερίζουμε. Το φρούριο Ιτζεδίν εμπνέει διαχρονικά ανθρώπους της 7ης τέχνης. Οι μέρες του 36 του Θεόδωρου Αγγελόπουλου το 1972 και τα πέτρινα χρόνια του Παντελή Βούλγαρη το 1985 γυρίστηκαν στις εγκληματικές φυλακές Καλαμίου.